Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την κυβερνησιμότητα των Δήμων και των Περιφερειών και άλλες διατάξεις που φέρνουν αλλαγές στον Κλειστένη, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Διευπουργικό Νομοσχέδιο που τέθηκε το βράδυ της Τρίτης σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr και αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή την Παρασκευή. Το νομοσχέδιο που φέρνει επίγουσε ρυθμίσει του Υπουργείου Εσωτερικών, Παιδεία και Θρησκευμάτων, Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Δικαιοσύνη, Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Τουρισμού θα συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή τη Βουλή με τη διαδικασία του επίγοντο την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη, ενώ στην Ολομέλεια θα εισαχθεί προ ψήφιση την προσεχή Δετάρτη και Πέμπτη. Διαβάζοντα την αιτιολογική έκθεση, διαπιστώνω ότι πρόκειται για ένα συγκροτημένο κείμενο. Και αυτό για να μην τεθεί θέμα τη συνταγματικότητα του συγκεκριμένου νόμου. Κατά την άποψή μου, δεν πρόκειται για τροποποίηση του κλεισταίνει, αλλά για έναν καινούργιο νόμο προκειμένου να είναι εφικτή η κυβερνησιμότητα των περιφερειών. Κοιτάξτε, πράγματι, οι διατάξει οι οποίε προτείνονται να ψηφιστούν και οι οποίε περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα προχθέ είναι αρκετά σημαντικέ, δίνουν τη δυνατότητα στου Δήμου και στι περιφέρειε. Στου οποίου και στι οποίε οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχε εκλέχτηκαν στο Β' γύρο και δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πλειοψηφία να μπορούν να διοικήσουν. Να πω χαρακτηριστικά ότι σύμφωνα με τον νόμο, ο οποίο θα ψηφιστεί καλώ ογκώ των πραγμάτων την επόμενη εβδομάδα, δίνει το δικαίωμα τη συμφωνία μεταξύ τη παράταξη του Περιφερειάρχη και με μια ή με περισσότερε περιφερειακέ παρατάξει, ώστε να συμπράξουν για την περιφερειακή διοίκηση. Αυτό με σημαίνει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία πρέπει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των περιφερειακών παρατάξεων και δεν ανακαλείται. Συγκεκριμένα τους δίνουν πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά και σε όλα τα νομικά πρόσωπα και στις κοινοφελείς επιχειρήσεις. Βέβαια, αυτό δεν αλλάζει του συσχετισμού μέσα στα δημοτικά και στα περιφερειακά συμβούλια. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι αποφάσει, οι περισσότερε τουλάχιστον των νομικών προσώπων και των κοινοφελών επιχειρήσεων, των ΟΤΑ, στη συνέχεια εγκρίνονται από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο. Υπάρχει όμω και μία ρύθμιση η οποία θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Συγκεκριμένα είναι η ρύθμιση για του προέδρου των τοπικών κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, που προβλέπει ότι καταργεί τη διαδικασία εκλογή του προέδρου από του υπόλοιπου εκλεγέντε συμβούλου. Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε δύο ή περισσότερε δημοτικέ ή περιφερειακέ παρατάξει να συμπράξουν υπό την προπόθεση ότι μία από αυτέ είναι η παράταξη του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη. Αντίστοιχα, η νέα παράταξη θα λειτουργεί ω ενιαία και λογίζεται ω η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο Δήμαρχο ή ο Περιφερειάρχη για να καταστεί εφικτή η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων διατηρώντα ταυτόχρονα την αυτοτέλεια κάθε μια από αυτέ. Πλέον ο Δήμαρχο και η παράταξή του θα ορίζει τα τρία πέμπτα των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων. Δημοφέλεια, Διπεθέο, ΟΔΙΟ και όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα. Συνεπώς ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι καθαρά διακοσμητικός, περιορίζεται για κάθε παράταξη η οποία δεν θα συνεργαστεί με τον Δήμαρχο και θα υπάρχει μια τυπική παρουσία μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι αυτά ναι με διευκολύνουν κατά κάποιο τρόπο την ε, κυβερνησιμότητα των Δήμων. Κυρίως η άποψή μου είναι ότι μπαίνουν για, να, για τις περιφέρειες, εκεί στοχεύουν αυτή τη στιγμή αυτές οι τροποποιήσεις, στην, ε, δια, στην κυβέρνηση των ε, ε, περιφερειών και όχι τόσο στους Δήμους, αλλά σε κάθε περίπτωση αλλάζει, το όπως σας είπα, το πνεύμα του κλειστέγγι και τροποποιείται. Ορίζεται επίσης ότι η πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγει ο Δήμαρχο ή ο Περιφερειάρχης, ενώ εισάγονται ρυθμίσει ώστε να διασφαλιστεί ότι από το συνδυασμό του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη θα προέρχεται η πλειοψηφία των διοικητικών συμβούλων, των νομικών προσώπων, των Δήμων και των Περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Επιχειρήσεων ίδρυυση και Αποχέτευση. Οι ρυθμίσει κρίθηκαν αναγκαίε για να διασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα στου 231 Δήμου και στι 7 Περιφέρειε, όπου λόγω τη απλή αναλογική των τελευταίων αυτοδιοικητικών εκλογών, οι εκλεγμένοι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχε δεν διαθέτουν την πλειοψηφία στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, καθώ δεν εξασφάλισαν από την πρώτη Κυριακή τουλάχιστον το 50 και εφόσον υπάρξει σύμπραξη μεταξύ τη Περιφερειακή Παράταξη που ηγεί το Περιφερειακή και με, με, με άλλε παρατάξει, λογίζονται πια σε όλη τη διάρκεια της Περιφερειακή αρχής ως μια, παράταξη. Επίσης, μια άλλη σοβαρή τροποποίηση είναι ότι γίνεται η Οικονομική Επιτροπή τη Περιφέρεια ένα υπερόργανο όπου μεταβιβάζονται πάρα πολλέ αρμοδιότητε και εξουσίε στην Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή θα είναι αρμόδια, η οποία θα συντάσει τον προπολογισμό, θα ελέγχει τον προπολογισμό τη περιφέρεια. Υπάρχουν περιπτώσει που οι δύο πρώτοι συνδυασμοί ήταν πολύ κοντά. Υπήρχαν άκυρα ψηφοδέλτια, υπήρχαν αμφίβολα ψηφοδέλτια, αλλά δεν υπήρχε λόγο και δεν υπήρχε καμία απολύτω λογική ο ενδιαφερόμενο να κάνει ένσταση, διότι είτε ήταν πρώτο ο συνδυασμό τότε, είτε δεύτερο, δεν είχε Καμία απολύτω επιρροή στην εκλογή Προέδρου. Η εκλογή θα γινόταν από του συμβούλου. Τώρα όμω έχει καταλητική σημασία. Ποιο εκλέγεται με τον πρώτο συνδυασμό, πλην όμω πλέον έχει χαθεί αποσβεστική προθεσμία υποβολή ένσταση κατά του κύρου των εκλογών. Η Οικονομική Επιτροπή επίση, ο ε, πρόεδρο θα είναι ο Περιφερειάρχη, θα, θα συμμετάσχουν τουλάχιστον δύο αντιπεριφερειάρχε και στη δική μα την περιφέρεια θα συμμετάσχουν και τρει περιφερειακοί σύμβουλοι από την ε, παράταξη του Περιφερειάρχη, όπου θα είναι πια 11 μέλες. Επίση, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην καθημερινότητα, όπου για πρώτη φορά και στα θέματα πολιτική προστασία, όπου για πρώτη φορά θεσπίζεται ο, πολιτικής προστασίας, ο, ειδικό σύμβουλο πολιτική προστασία, ο οποίο και θα καθοδηγεί και θα συμβουλεύει τον Περιφερειάρχη. Έχω πει εξ αρχή ότι ο κύριο Μωριάδη, ω επόμενο δήμαρχο, θα έπρεπε ήδη να έχει απευθύνει προσκλήσει προ τι δημοτικέ παρατάξει και όχι σε μεμονωμένου Εκλεγμένου εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους προκειμένου να γίνει μια πρώτη συζήτηση για το θέμα των συνεργασιών και όχι να περιμένουμε το τι θα ψηφιστεί ο Κλειστένη. Έτσι, η έτσι όπως ψηφίζονται οι τροποποιήσεις δεν νομίζω ότι έχει κάποια ιδιαίτερη ανάγκη ο Δήμαρχος να απευθύνει πρόσκληση προς οποιαδήποτε παράταξη για να σχηματίσει πλειοψηφία.